Σήμερα κλείνουν 6 χρόνια από το έγκλημα στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες. Πρόκειται ένα διαχρονικό έγκλημα όπου υπεύθυνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Είναι το αστικό κράτος ανεξάρτητα κυβερνήσεων, το οποίο είναι εχθρικό για τις ανάγκες και την προστασία του λαού. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τις όποιες υποδομές μπορούν να προστατεύσουν το λαό, τις εντάσεις, την προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους. Με τους υπεύθυνους της τραγωδίας και του εγκλήματος στο Μάτι να είναι ουσιαστικά ατιμόρυτοι, και μετά την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δικαιολογημένα έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων. Απόφαση η οποία διαπνέεται από την απαράδεκτη λογική των διαχειριστικών κενών, των ανθρώπινων λαθών και της ατομικής ευθύνης. Με τους πληγέντες να μην έχουν ακόμα αποζημιωθεί στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί. Με τους πληγέντες να είναι όμοιροι του απαράδεκτου πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο και δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση της περιοχής, αλλά και δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα σε βάρος των κατοίκων της περιοχής. Έτσι λοιπόν αποκτά τραγική επικαιρότητα η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι φωτιές, είτε είναι αντισεισμική θωράκιση. Όμως αυτά τα ολοκληρωμένα σχέδια δεν είναι ζητήματα προτεραιοτήτων ούτε της σημερινής κυβέρνησης, ούτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η ικανοποίηση αυτών των αναγκών μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα και να προκύψει μόνο αποτέλεσμα της οργανωμένης λαϊκής πάλης, όπου στο επίκεντρο της θα έχει την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Στη βάση του σημερινού νομοσχεδίου που συζητάμε και που τα άλλα κόμματα αποφεύγουν να μιλήσουν, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση συνολικότερα των αγορών. Μια πολιτική η οποία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και μόνο το ΚΚΕ ήταν αντίθετο σε αυτή τη στρατηγική επιλογή. Τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, την εξοράιζαν. Γιατί αποτελούσε στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί ακριβώς ήταν η διέξοδος για να μπορέσουν να βρουν κερδοφόρους τομείς τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ακολουθήθηκαν μια σειρά μορφές και μέσα, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι παραχωρήσεις, αλλά και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα τεράστια σκανδαλώδη κίνητρα διαφόρων μορφών, τα οποία διέθετε το αστικό κράτος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετηθούν οι διάφοροι επενδυτές. Όλες οι μορφές αξιοποιήθηκαν αυτές και από όλες τις κυβερνήσεις, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και όλες αυτές οι μορφές και όλες αυτές οι παραχωρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν, οι συμπράξεις, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό το κοινό χαρακτηριστικό? Ότι πρόκειται για συμβάσεις λεόντιες και προς όφελος των λεγόμενων επενδυτών. Να ξεχάσουμε για παράδειγμα τις συμβάσεις για τους οδικούς άξονες. Να ξεχάσουμε επί Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες επικαιροποιήθηκαν επί συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ και μετά επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να ξεχάσουμε τη ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων στη Φράπορτ επί ΣΥΡΙΖΑ, ή τη σκανδαλώδη σύμβαση της Τρενοσέ με τη Φεροβία Ντελοστάτο, την Ιταλική εταιρεία λοιπόν, πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν συμβάσεις όχι μόνο λεόντιες, αλλά και χωρίς δεσμεύσεις για τον επενδυτή. Όλες είχαν μία σχετικότητα και βλέπουμε τα παραδείγματα. Συγκεκριμένα παράδειγμα στα τρένα είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα αυτής της σύμβασης ιδιωτικοποίησης, για να μπορεί ο κάθε επενδυτής, ο εκάστοτε επενδυτής, να έχει ελεύθερα τα χέρια του για να μπορεί να κάνει όποιες υποδομές εξυπηρετούν τις δικές του ανάγκες. Όποιες υποδομές εξυπηρετούν τη δικιά του κερδοφορία,
και όχι την ικανοποίηση συνολικά των αναγκών. Και το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, μια πρόσφατη δήλωση της κυρίας Σδούκου, της Υφυπουργού Ενέργειας, για το ποιο ήταν η αιτία όπου ολόκληρες περιοχές στην Αττική και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική παραμένουν χωρίς ρεύμα, λέει, είναι οι απαρχαιωμένες υποδομές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Και τότε τι υποδομές έγιναν? Παράδειγμα, στα δίκτυα ενέργειας. Οι υποδομές οι οποίες εξυπηρετούσαν απλά και μόνο τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας και όχι τις λαϊκές ανάγκες, με απαρχαιωμένα δίκτυα. Με αποτέλεσμα και υπερφόρτωση να υπάρχει και να σημειώνονται τεράστιες διακοπές. Αυτό το βλέπουμε όμως και στα υπόλοιπα. Οπουδήποτε άλλο κι αν δούμε. Έγιναν υποδομές στα τρένα και στο σιδηρόδρομο που απελευθερώθηκε? Έγιναν υποδομές σε άλλους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι απελευθερώθηκαν και ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες? Και το λέμε αυτό γιατί? Γιατί επί της ουσίας η ιδιωτικοποίηση εξυπηρετούν απλά και μόνο τον εκάστοτε επενδυτή. Και μάλιστα πολλές φορές, όχι μόνο σε αντίθεση που αυτό είναι πάντοτε με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά και με άλλους επιχειρηματίες. Για παράδειγμα τώρα ο Όμηρος Γκριμάλντι, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην ακτοπλοεία, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση έχοντας το λιμάνι και διαχειριζόμενος το λιμάνι του Ηρακλείου από ανταγωνιστές επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών? Βεβαίως θα έχει καλύτερη θέση. Ή μήπως, για παράδειγμα, τα συμφέροντα των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας των διαφόρων επενδυτικών ομίλων δεν έρχονται σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, γιατί τους πουλούν ένα πολύ ακριβό ρεύμα? Και το βλέπουμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στη Γερμανία με κλείσιμο τότε των ενεργοβόρων βιομηχανιών, αλλά και σε άλλους κλάδους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, έτσι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα τώρα η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου δεν θα έχει αρνητική επίδραση, δηλαδή πιο ακριβά τα μεταφερόμενα αγροτικά εμπορεύματα από την Κρήτη στην υπόλοιπη Ελλάδα? Βεβαίως. Θα οδηγήσει και σε τέτοιου είδους επιμέρους αντιθέσεις. Αλλά και μια και μιλάμε για τα λιμάνια, κατηγορείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έχει συγκεκριμένη, λέει, πολιτική για τα λιμάνια. Αλήθεια, αυτή η πολιτική για τα λιμάνια δεν είναι συγκεκριμένη της κυβέρνησης? Και καταρχάς είναι μια αμετάβλητη πολιτική στο διάβα των χρόνων και των δεκαετιών. Αν είναι έτσι, δεν θα είχαμε αλλαγές. Για παράδειγμα, πριν από μερικές δεκαετίες, βασικός άξονας ήταν ο δυτικός άξονας. Και μέσα από το δυτικό άξονα ήταν το λιμάνι της Πάτρας. Τώρα έχει κάποια σημασία το λιμάνι της Πάτρας? Ελάχιστη. Πολύ μικρή. Γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες γιατί άλλαξαν? Άλλαξαν για το γεγονός ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Άλλη είναι υδρό μεταφοράς του διεθνούς εμπορίου και των εμπορευμάτων. Άλλαξαν γιατί έχουν διαφοροποιηθεί οι ενεργειακές διαδρομές. Και βεβαίως λόγω των γεωπολιτικών ανταγωνισμών και των συγκρούσεων οι οποίες υπάρχουν. Τι απέκτησε μεγαλύτερη σημασία πλέον στα λιμάνια της Ελλάδας? Ο βόρειος άξονας, η εγνατία των λιμανιών, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και από αυτή την άποψη ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, και για την ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα ως μέσα για να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και ταχύτατα το πολεμικό υλικό του ΝΑΤΟ και οι ένοπλες νατοϊκές δυνάμεις στην Βόρεια Ευρώπη, διασφαλίζοντας και την ενεργειακή τους τροφοδοσία. Να λοιπόν γιατί απαιτούν μεγαλύτερη σημασία αυτά τα λιμάνια. Και το κάθε βέβαιο λιμάνι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία ο κάθε επενδυτής λαμβάνει υπόψη. Γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικοί επενδυτικοί ομιλιά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με ενιαία αντίληψη για τα λιμάνια και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά πέρα από αυτό και τις συγκεκριμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί και στον τομέα των λιμανιών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μετατρέπουν σε επιδερμική επί της ουσίας και ανούσια την αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων και ιδιαίτερα
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής της απελευθέρωσης? Ότι αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης είναι σε βάρος των εργαζόμενων και των δικαιωμάτων. Είτε αυτά είναι μισθολογικά δικαιώματα, είτε είναι τα ζητήματα του ωραρίου, των συλλογικών συμβάσεων, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά. Και το βλέπουμε παντού. Και στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, είτε είναι αεροπορικές μεταφορές, είτε είναι σιδηροδρομικές μεταφορές, είτε τακτοπλοϊκές μεταφορές. Γιατί τι θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Γιατί στην λογική της διασφάλισης της κερδοφορίας και της μεγέθυνσής τους θέλουν πολύ φτηνούς και αναλώσιμους εργαζόμενους. Γιατί βεβαίως ο φτηνός και αναλώσιμος εργαζόμενος αποτελεί ένα βασικό παράγοντα αύξησης της κερδοφορίας τους. Και δεύτερον, είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυξήστε τα τιμολόγια. Παντού δεν το βλέπουμε αυτό. Στην ηλεκτρική ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, αερομεταφορές, ακτοπλοϊκές μεταφορές με τις σκανδαλώδεις αυξήσεις. Και από αυτή την άποψη, αυτή η διαπίστωση πετάει στα σκουπίδια κυριολεκτικά τα ιδεολογήματά σας. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων που λένε τι αυτά τα ιδεολογήματα? Ότι ο ανταγωνισμός ή οι περισσότεροι παίχτες στην αγορά, στην εκάστοτε αγορά, θα οδηγούν σε μείωση των τιμών. Το είδατε πουθενά αυτό να συμβαίνει? Όχι, το αντίθετο συμβαίνει. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να οδηγήσει σε πιο φθηνά εμπορεύματα. Αντί λοιπόν να συμβαίνει αυτό, συμβαίνει το αντίθετο. Οδηγούμαστε σε πολύ πιο ακριβές αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των παροχών. Και μάλιστα όχι μόνο αυξάνονται οι τιμές, αλλά αντίθετα ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός οδηγεί και σε συγκέντρωση των επιχειρήσεων που ελέγχουν τους κλάδους και σε μεγέθυνσή τους, δηλαδή στη δημιουργία καρτέλ. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε στην ακτοπλοεία, έχουν δημιουργηθεί καρτέλ, έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια και οι εφοπλιστές είναι ασίδωτοι και όχι μόνο παίρνουν επιδότηση και από το κράτος για τις άγονες γραμμές, αλλά εκτοξεύουν και τις τιμές. Το βλέπουμε στην ενέργεια, όπου έχει διαμορφωθεί ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Και μάλιστα ένα τέτοιο ενεργειακό μείγμα το οποίο δημιουργήθηκε καταστρέφοντας εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες και κυρίως το λιγνίτη, που αποτελούσε το σταθεροποιητικό παράγοντα και παράγοντα ευστάθειας του συστήματος και διασφάλισης χαμηλής τιμής στην ηλεκτρική ενέργεια. Και αντί λοιπόν να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης, τι αξιοποιείται? Το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και τώρα μάλιστα το LNG, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό. Με αποτέλεσμα να εξαρτώμαστε άμεσα από τις παραγωγές είτε πρώτης για την παραγωγή ενέργειας είτε και ίδιας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων. Και μάλιστα δεν φτάνουν μόνο αυτά, τις τεράστιες επιδοτήσεις στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, τη διασφάλιση της τιμής με εγγυημένη τιμή που όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν. Τι άλλο κάνατε? Χρηματιστήριο ενέργειας για να μετατραπεί το εμπόρευμα ενέργεια σε χρηματιστηριακό προϊόν. Βάλετε ρήτρα αναπροσαρμογής και έχετε γονατίσει τον κόσμο με την τεράστια έμεση φορολογία που επιβαρύνει την ενέργεια, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, τα όποια μέτρα ανακούφισης προτείνουν τα άλλα κόμματα δεν μπορεί να απλά και μόνο να έχουν μάλλον αποσπασματικό χαρακτήρα. Γιατί έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα? Γιατί ακριβώς υπερασπίζονται τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσαν ως κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, πολιτικές οι οποίες διαμόρφωσαν ένα μηχανισμό αναπαραγωγής, συνεχούς αναπαραγωγής μιας τεράστιας κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Και από αυτή την άποψη λοιπόν οι όποιες τους προτάσεις έχουν απλώς μια μερική ανακούφιση στον κόσμο προσωρινού χαρακτήρα που δεν τον απαλλάσσουν από τα τεράστια βάρη τα οποία επομίζεται. Από αυτή την άποψη λοιπόν ποιο πρέπει να είναι η διέξοδος? Η διέξοδος πρέπει να είναι η οργάνωση της πάλης και η προβολή τέτοιων στόχων οι οποίοι αμφισβητούν την πολιτική της απελευθέρωσης, αμφισβητούν την κυριαρχία και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας πρέπει να είναι η αλλαγή του μείγματος, η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, η κατάργηση του χρηματιστηρίου και της αναπροσαρμογής. Για να μπορέσω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσουν ακριβώς να υπάρχουν μέτρα ανακούφισης. Γιατί βεβαίως αυτά τα μέτρα τα οποία υπηρετούν
Αυτές οι πολιτικές οι οποίες υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και έχουν στο επίκεντρο θα έρθουν μόνο μέσα από συνολικότερες ανατροπές. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το ΚΚΕ καλεί τον κόσμο να οργανώσει την πάλη του, να συγκρουστεί με τις αιτίες των προβλημάτων και την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διευρύνει αυτό το ρεύμα αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευσής του με το ΚΚΕ. Και είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι και από αυτά που είπε ο εισηγητής μας, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στη σύμβαση για την παραχώρηση του λιμανιού του Ηρακλείου, ο Μανώλης Συντιχάκης, ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη σύμβαση.